Η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ. Όπως επισημαίνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στην έκθεσή του, η Ελλάδα εμφανίζει τη δυσμενέστερη επίδοση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ισχυρή μείωση στο εισόδημα των οικοκυριών, που φαίνεται να έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα λόγω της πανδημίας. Σχεδόν ο μισό πληθυσμό δηλώνει μείωση ισχυρή, επίδοση που είναι υψηλότερη από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Επομένω, η επίδραση στο εισόδημα των πολιτών ήταν ισχυρή, αφού ακόμα και αν εφαρμόστηκαν μέτρα του εισοδήματο, αυτά δεν υποκατέστησαν το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι με βάση το ΙΟΒΕ, το 71,1% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δεν βλέπει νέες ευκαιρίες λόγω της πανδημίας. Την ίδια στιγμή κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα περί ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ο βασικός δείκτης του ΤΖΕΜ για την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων υποχώρησε για το 2021 στο 5,5% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 64 ετών, από 8,6% το 2020, σε μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις από το 2003.